Μετά την εξαγγελία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ από την 1η Φεβρουαρίου, προκλήθηκαν ποικίλες αντιδράσεις και ενστάσεις. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Χανίων, Γιάννη Παυλάκη, είναι υπέρ της αύξησης του κατώτατου μισθού. Ωστόσο, εάν δεν γίνει παράλληλα μείωση των εισφορών των επιχειρήσεων και των μισθωτών, τα αποτελέσματα θα είναι αρνητικά. Τα εργοδοτικά όργανα ανέκαθεν ήταν της άποψης ότι όντως θέλαμε να υπάρξει μια αύξηση του μισθού. Διαφωνούμε στον τρόπο που γίνεται. Βλέπουμε μια αύξηση περίπου 50 έως 60 ευρώ για τον βασικό. Στη μεγαλύτερη πλειονότητα των υπαλλήλων το πραγματικό τους κέρδος θα είναι πάρα πολύ μικρό, έως και μηδενικό. Ενώ αντιθέτως, λόγω των ασφαλιστικών αυξήσεων που παρασύρονται όλο αυτό. Και λόγω όλα αυτά, οι επαγγελματίες θα έχουν ένα ακόμα φόρτο να φορτωθούν χωρίς να έχει ο υπάλληλός τους άμεσο κέρδος. Όπως υπογραμμίζει ο κύριος Παυλάκης, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες εδώ και χρόνια παλεύουν να κρατήσουν ανοιχτά τα μαγαζιά τους, αλλά και να μην απολύσουν υπαλλήλους. Ωστόσο, η κατάσταση χειροτερεύει όλο ένα και περισσότερο. Και αυτό φαίνεται και από την γενικότερη συμπεριφορά των συναδέλφων μικρών επαγγελματιών, οι οποίοι ακόμα και στην κρίση απάνω, ακόμα και μέσα στις δυσκολίες τους, προσπαθήσαν όσο μπορούσαν να μην απολύσουν κόσμο, να κρατήσουν, διότι υπήρχε πάντα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η προσωπική σχέση με τους υπαλλήλους. Ήταν μια κίνηση που για μας έγινε χωρίς σχεδιασμό, χωρίς να μας ακούσουν, που έχουμε προτείνει και τους λέμε ότι να γίνει αύξηση μισθού με ταυτόχρονη διευκόλυνση ασφαλιστικών διευκολύνσεων προς τις επιχειρήσεις. Άρα, συμφωνούμε στην αύξηση σαν επαγγελματίες ότι πρέπει οι υπάλληλοι να γίνουν, να έχουν μια αύξηση στο μισθό τους, όχι όμως έτσι όπως έγινε. Διότι τελικά ο μοναδικός κερδισμένος είναι η κυβέρνηση. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση μισθών μέσα στα τελευταία 10 χρόνια, ωστόσο, όπως τονίζεται και από κόμματα της αντιπολίτευσης, με ενδεχόμενη μείωση του αφορολόγητου ορίου, η εν λόγω αύξηση θα εξανεμιστεί.